τη φορά την συνδρομή του κ. Καράγλου, βουλευτή Β. Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Καράγλου, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψαλιδόπουλε, σε εσάς, τους συνεργάτες, τους φίλους ακροατές. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευλογημένη από το Θεό. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Κύριε Καράγλου, να ξεκινήσουμε από ένα κεντρικό θέμα της επικαιρότητας, όπως είναι όλη αυτή η συζήτηση και οι διαπραγματεύσεις για την ονομασία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Αναμένεται σήμερα και η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Σκοπίων, κ. Γκρέφσκι, στην. Του κ. Δημητρόφ στην Αθήνα. Παρά το γεγονός ότι επικεντρώνεται από ό,τι φαίνεται περισσότερο στην οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης και όχι τόσο σε μια διαπραγμάτευση περί την ονομασία, η Νέα Δημοκρατία είναι το πολιτικό κόμμα το οποίο από το 2008, θέλω να πω από την περίοδο της Συνόδου Κορυφής στο Βουκουρέστι, πριν από 10 χρόνια δηλαδή, διατύπωσε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα άποψη για την στάση της χώρας έναντι του προβλήματος, η οποία από ό,τι φαίνεται συναντά και μια ευρύτερη υποστήριξη. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις τώρα? Καταρχήν, κύριε Ψαλιδόπουλο, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο εδώ και 25 χρόνια ταλανίζει την εξωτερική πολιτική της χώρας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει κάποτε να αντιμετωπιστεί και πρέπει κάποτε να λυθεί. Και νομίζω ότι είναι θετικό το ότι σε αυτή τη φάση έχουμε από την πλευρά των Σκοπίων ένα νέο πρωθυπουργό, μια νέα πολιτική ηγεσία. Που χάρηκα προχθές που τον άκουσα να λέει ότι. Τον κύριο Ζάεφ εννοώ. Ναι, ναι. Που χάρηκα προχθές που τον άκουσα να λέει ότι εμείς δεν έχουμε κόκκινες γραμμές και θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα με τον γειτονά μας και είμαστε διατεθειμένοι να κουβεντιάσουμε τα πάντα, αρκεί λοιπόν να το αποδείξει και πράκτος. Γιατί επιμένω ότι πρέπει να λυθεί το θέμα και είναι προς συμφέρον της χώρας να λυθεί? Γιατί διαφορετικά, αν το αφήσουμε να σέρνεται ακόμη, δεν θα έχουμε πετύχει τίποτα, σε αντίθεση με το κρατήδιο των Σκοπίων, που 170 περίπου χώρες, σχεδόν όλοι οι φίλοι δηλαδή, το έχει αναγνωρίσει με το συνταγματικό του όνομα, το οποίο βεβαίως είναι κλεμμένο, με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ερχόμαστε δια ταύτα. Υπάρχει μια κινητικότητα θετική. Υπάρχει θέληση και από την άλλη πλευρά να λυθεί το πρόβλημα. Επίσης θετικό. Εγώ ως Μακεδόνας προφανώς και δεν θέλω να υπάρχει το όνομα Μακεδονία ούτε σαν δεύτερο, ούτε σαν τρίτο, ούτε σαν πέμπτο συνθετικό. Θα πρέπει όμως μέσα από το διάλογο αυτόν τον οποίο θα γίνει, αφού τονίσω ότι και το κρατήδιο των Σκοπίων είναι σε μια δύσκολη φάση, γιατί το ενδιαφέρει να προχωρήσει και την ένταξή του στο ΝΑΤΟ και την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ασκηθούν οι μέγιστες δυνατόν πιέσεις, έτσι ώστε αφενός μεν να υπάρξει μια αλλαγή στο θέμα του ονόματος, κάτι το οποίο μας Μακεδόνας μας ενοχλεί πάρα πολύ όταν κάποιοι κλέβουν το όνομά μας και μέσω αυτού διεκδικούν την ιστορία μας, αλλά αφετέρου να ξεκαθαρίσουν και μια σειρά άλλων ζητημάτων. Δηλαδή ποια ζητήματα? Πρώτον, το ότι το όνομα αυτό, το όποιο όνομα συμφωνηθεί, θα είναι για όλες τις χρήσεις. Όχι ότι η Ελλάδα θα το λέει κρατήδιο, ξέρω εγώ, δημοκρατία, ναι, ναι, ναι. Μπανανία. Δεν υπάρχει και διπλή ονομασία, δηλαδή. Όπως... Όχι διπλή ονομασία. Ναι, ναι. Μία ονομασία για όλες τις χρήσεις. Ναι, ναι. Το έργα όμνες, δηλαδή. Στη συνέχεια, ότι θα αλλάξει το σύνταγμά τους και θα φύγει οποιαδήποτε αλυτρωτική έκφραση υπάρχει εκεί μέσα, γιατί το σύνταγμά τους έβριθε τέτοιων εκφράσεων. Θα αλλάξουν τα σχολικά βιβλία για να ξέρουν τα παιδάκια που μεγαλώνουν ότι δεν είναι Μακεδόνες με την ιστορική έννοια, με την έννοια του διαδόχου, του μεγάλου Αλεξάνδρου, του Φιλίππου κτλ. Και της ιστορίας της Μακεδονίας, αλλά είναι κάτι διαφορετικό, ότι είναι Σλάβοι ή Αλβανοί, γιατί είναι δύο εθνότητες εκεί που κατοικούν στο κρατήδιο. Θα αλλάξουν το όνομα του αεροδρομίου. Το είπε προχθές ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο κ. Ζάεφ, ότι αν ενοχλεί τους Έλληνες ότι το αεροδρόμιο μας λέγεται Μέγας Αλέξανδρος, είμαστε διατεθειμένοι να το αλλάξουμε. Ας το κάνει πράξη. Ας κάνει ένα βήμα να δείξει ότι έχει καλή διάθεση να αντιμετωπιστεί όσο πιο συνειδητικά γίνεται το θέμα του αυτό που απασχολεί τα δύο κράτη. Θα αλλάξει. Θα αποσυρθούν τα αγάλματα τα οποία έχουν γεμίσει όλα τα Σκόπια και όλες τις πλατείες με τον Μέγαλο Αλέξανδρο και με τον Φίλιππο. Αν δείξουν όλα αυτά εδώ, θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο ομαλό να καταλήξουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να λυθεί το θέμα, πρέπει να λυθεί το συντομότερο δυνατόν. Είναι προς όφελος και των δύο χωρών να λυθεί το θέμα αυτό. Και θα έλεγα ότι, αν θέλετε, είναι και πολύ περισσότερο προς όφελος των Σκοπίων, γιατί θα μπορέσουμε και εμείς να άρουμε το βέτο και να προχωρήσουν σε ένταξη στο ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου φιλοδοξούν να ενταχθούν. Κύριε Καράγλου, αυτή ακριβώς η διάσταση την οποία θέτεται, δηλαδή η ένταξη του γειτονικού κράτους στο ΝΑΤΟ, είναι στην πραγματικότητα η μεγάλη εικόνα του προβλήματος απέναντι στην οποία βρισκόμαστε, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα
θέμα το οποίο δεν είναι βεβαίως και αποκλειστικό διμερές, έχει και διεθνείς διαστάσεις. Αλλά πάντως αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Επιδιώκεται δηλαδή οι θεσμοί στρατιωτικής και πολιτικής συνεργασίας της Δύσης να ολοκληρωθούν γεωγραφικά στα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό έχει μια ευρύτερη σημασία, ίσως και μια αντιρωσική διάσταση. Πώς τα παρακολουθεί η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά? Κοιτάξτε, αυτά είναι γεωπολιτικά παιχνίδια τα οποία δυστυχώς για μια ακόμη φορά γίνονται με ένταση στην ευρύτερη περιοχή μας. Να θυμίσουμε ότι ιστορικά τα Βαλκάνια ήταν αυτά από τα οποία ξεκίνησαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη έτσι, προσοχή στα γεγονότα τα οποία γίνονται. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν ζητήματα ειδικά σε γειτονικές χώρες όπου είναι ανάμεικτοι πληθυσμοί. Παράδειγμα στο κρατήδιο των Σκοπίων έχουμε Σλάβους, αλλά έχουμε και Αλβάνους. Πολλούς. Το Κόσοβο είναι αλβανικό, αλλά είναι ένα ανεξάρτητο κρατήδιο. Τέλος πάντων, ούτε κρατήδιο ακριβώς είναι, κανείς δεν ξέρει τι είναι. Προτεκτοράτο, τέλος πάντων, της Δύσης. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Θα πρέπει να υπάρξει μια ιδιαίτερη προσοχή. Θεωρώ ότι αν προχωρήσει η διαδικασία και λυθεί το θέμα με τα Σκόπια και ενταχθούν και αυτά στο ΝΑΤΟ, θα είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση. Δηλαδή, θα υπάρχει τέλος πάντων μια μεγαλύτερη ηρεμία στην περιοχή, μια που η ένταξη σε έναν μεγάλο διεθνή οργανισμό προφανώς θα προσφέρει μια σιγουριά και μια ασφάλεια ότι τουλάχιστον δεν θα υπάρχει πόλεμος, ότι τουλάχιστον θα ελεγχθεί μια κατάσταση, αρκεί βέβαια το ΝΑΤΟ να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργεί και όχι όπως έκανε το 1974 με την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο που δεν έκανε τίποτα απολύτως. Ναι, φρόντισε με το άρθρο 5 να βγάλει την ώρα του απ' έξω. Δεν το φρόντισε το 75, το 74, αυτό το έκανε πολύ νωρίτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που περιγράφεται είναι ένα πραγματικό γεγονός. Κύριε Καραούγλου, στην Βουλή συζητείται ένα νομοσχέδιο πάρα πολύ μεγάλο, 399 άρθρων, το οποίο περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Πώς βλέπετε την εξέλιξη της συζήτησης και του πραγματικού γεγονότος, πώς θα πάνε τα πράγματα, θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση? Στην μελέτη αυτού του νομοσχεδίου, γιατί στις 12 ώρα ξαναξεκινάμε, είναι η δεύτερη επιτροπή, ναι, είναι η ακρόαση των φορέων και στις 4 ώρα είναι η τρίτη και προσπαθώ να το διαβάσω. Είναι ένα νομοσχέδιο, κύριε Ψαλιδόπουλο, που σωστά είπατε είναι τεράστιο, 1531 σελίδες. Καταλαβαίνετε ότι προχθές, ας πούμε, μέσα στην περίοδο των γιορτών, βρήκα τον χρόνο να διαβάσω το νέο μυθιστόρημα του Dan Brown, το Origin. Λοιπόν, ήταν 662 σελίδες και μου έφαγε 3 βράδια. Τώρα 1531 σελίδες, καταλαβαίνετε. Θέλετε μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα θέλει κανονικά. Και μετά έτσι ακούμε την κριτική ότι δεν κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, δεν το μελετήσαμε. Πώς να το μελετήσουμε? Είναι μια διαδικασία, το έχω πει πολλές φορές. Η κυβέρνηση θα μπορούσε αυτό το πράγμα να το κάνει μια εβδομάδα νωρίτερα. Ήξερε ποια είναι τα προαπαιτούμενα, ήξερε τι πρέπει να κάνει, μπορούσε να κάνει τις συναντήσεις με τους δανειστές μια εβδομάδα νωρίτερα, να έχει καταλήξει, να το έχει καταθέσει, να μας έχει δώσει 3-4 μέρες να το μελετήσουμε, να έρθουμε προετοιμασμένοι και να έρθει επιτέλους κάτι με την κανονική διαδικασία στη Βουλή. Γιατί για μια ακόμη φορά είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δηλαδή για μια ακόμη φορά ευνηδιάζεται η αντιπολίτευση, ευνηδιάζεται η κοινωνία και προσπαθεί στα γρήγορα να περάσει ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο επηρεάζει μια σειρά επαγγελμάτων, μια σειρά κοινωνικών τάξεων, έτσι πραγματικά λειτουργεί με τη λογική του ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσετε. Το συντομότερο δυνατό να τελειώνουμε. Ως επίγον έρχεται. Ως επίγον. Δύο ημέρες στις επιτροπές, ναι, χθες ξεκίνησε και σήμερα είναι η δεύτερη, και από αύριο μπαίνει στην Ολομέλεια και τη Δευτέρα ψηφίζεται. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει πολλά ζητήματα. Δεν μπορώ να τα αναδείξω και να σας αναρυθμίσω όλα αυτά εδώ, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να μιλάμε δύο ώρες, αλλά πέραν τούτου γιατί. Τα μελετώ τώρα, προσπαθώ να τα μελετήσω. Στέκομαι σε κάποια χτυπητά. Πρώτον, πολύτεκνη και τρίτεκνη. Υπάρχει ένα ζήτημα. Μειώνονται τα επιδόματα. Βεβαίως δεν παραγνωρίζω, ούτε μ' αρέσει να λέω ψέματα, θέλω να είμαι ειλικρινής, ότι δίνονται επιδόματα για το πρώτο, για το δεύτερο παιδί. Καλά είναι και αυτά. Αλλά η Ελλάδα, αν θέλουμε να επιβιώσει ως έθνος, γιατί μεγαλύτερος και από τον κίνδυνο της Τουρκίας, των Σκοπίων ή δεν ξέρω οποιοδήποτε άλλο χώρας είναι ο δημογραφικός κίνδυνος, θα πρέπει να μεγαλώσει ο αριθμός των γεννήσεων και θα πρέπει να πάμε τουλάχιστον στο μέσο όρο γεννήσεων που είναι απαραίτητος για να επιβιώσει ένα έθνος, που είναι 2,1 παιδιά ένα ζευγάρι, ενώ τώρα είναι στο 1,2. Δηλαδή, μειωνόμαστε αριθμητικά και είναι ζήτημα στην επόμενη γενιά να είμαστε κατά 2 εκατομμύρια λιγότερο. Αυτό λένε οι έρευνες. Άρα
λοιπόν το να μειώνονται δραστικά τα επιδόματα των πολυτέκνων ή των τριτέκνων, θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος. Ας βρει η κυβέρνηση από όπου αλλού μπορεί, από δεξιά ή από αριστερά, να κόψει κάπου από τις πατάλες που ακόμη και σήμερα υπάρχουν στο δημόσιο, για να δώσει τους πολυτέκνους, για να δώσει τους τριτέκνους τα επιδόματα, για να συνεχίσουν να παράγουν, να αναπαράγουν Έλληνες πολίτες. Ένα ζήτημα που στέκουμε. Δεύτερο ζήτημα. Πληστηριασμοί. Αυτό το οποίο ήταν λυμένο, θυμίζω, νόμο 4224, άρθρο 3, και η κυβέρνηση Εθνικής Συνεργασίας του Αντώνη του Σαμαρά, που έλεγε ότι η πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ εξαιρείται από διαδικασία πληστηριασμού. Αυτό λοιπόν, στη συνέχεια η κυβέρνηση τον Φεβρουάριο του 2015, με την ανάληψη των καθηκόντων της, κατήργησε το άρθρο 3 και λέει ότι προστατεύονται τα σπίτια, οι πρώτες κατοικίες, για αντικειμενική αξία έως 280.000 ευρώ, το ανέβασε, δεν είναι κακό αυτό, καλό είναι, αλλά όσοι έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Αλλά στον νόμο Κατσέλη ο ένας στους δύο απορρίπτεται. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων, ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που μένουν εκτός της ρύθμισης του νόμου Κατσέλη, άρα εκτός προστασίας για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γιατί διαφορετικά μένουμε στο σύνθημα το προεκλογικό του ΣΥΡΙΖΑ, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, αλλά η αλήθεια θα είναι διαφορετική. Πολλά σπίτια θα καταλήξουν σε χέρια τραπεζιτών ή σε χέρια ξένων φαντς. Τρίτο ζήτημα. Απεργία. Εμείς, κύριε Ψαλιδόπουλο, είμαστε σταθεροί. Πιστεύουμε ότι το δικαίωμα της απεργίας, το οποίο είναι ιερό, πρέπει να προστατεύεται, αλλά βέβαια πρέπει να προστατεύεται και από καταχρήσεις. Γιατί στο παρελθόν. Υποστεί η Νέα Δημοκρατία τις καταχρήσεις. Πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο λέμε το 50-1, το 50% των εργαζομένων συν 1 είναι το απαραίτητο κριτήριο για να γίνει μια απεργία. Όμως η ρύθμιση όπως είναι δεν μας ικανοποιεί. Καταθέσαμε ήδη σχετική πρόταση που λέμε πώς αντιμετωπίζετε το ζήτημα αυτό για περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει δυνατότητα οι εργαζόμενοι συνολικά να είναι παρόντες σε μια γενική συνέλευση. Για παράδειγμα, μια τράπεζα έχει 5.000 εργαζόμενους που είναι απλωμένοι σε όλη την Ελλάδα. Ποιο είναι το 50-1, πώς θα πάρει απόφαση όταν υπάρχει πρόβλημα, ο ένας είναι στην Οριστιάδα, ο άλλος είναι στο Καστελόριζο και ο άλλος είναι στην Πελοπόννησο. Εμείς λοιπόν προτείνουμε με πρόταση νόμου, την οποία καταθέτουμε, τροπολογία παύλα πρόταση νόμου, που λέει να γίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία με το ΆΜΚΑ σαν στοιχείο διασφάλισης για την αξιοπιστία του, για τη συμμετοχή του εργαζομένου. Άρα λοιπόν γι' αυτό θα στεκόμασταν θετικοί και θα σταθούμε θετικοί. Συμφωνούμε με το πνεύμα, αλλά όπως είναι διατυπωμένο δεν μας καλύπτει. Το δικαίωμα της απεργίας, το οποίο είναι ιερό, ναι, να προστατεύεται, αλλά να προστατεύεται και ο πολίτης από καταχρήσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να κατοχυρωθεί το 50-1 με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Κύριε Καραγλου, μια τελευταία ερώτηση. Νομίζω ότι θα ήταν ορθό να δούμε και τις γενικότερες εξελίξεις που σημειώνονται. Χθες διεξήχθη στη Ρώμη η Σύνοδος των 7 ηγετών των Μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατέληξαν σε κοινές δηλώσεις, θετικές δηλώσεις, ενδιαφέρονται όλοι για την πρόθεση μεταρρυθμίσεων. Πώς βλέπετε την υπόθεση αυτή στην Ένωση, ιδίως και υπό το πρίσμα της έλλειψης κυβέρνησης στη Γερμανία, μεταβολών γεωπολιτικών? Καταρχήν, μιλάτε, κύριε Ψαλιδόπουλο, με έναν κατεξοχήν ευρωπαϊστή, έναν άνθρωπο που πιστεύει ότι το μέλλον της γυραιάς Ηπείρου είναι η συνεργασία, το βάθημα της συνεργασίας αυτής, η απόκτηση και κοινών στρατιωτικών δυνάμεων, έτσι ώστε σταδιακά να πούμε ότι είμαστε όλοι πολίτες μιας μεγάλης δημοκρατικής ευρωπαϊκής χώρας. Έτσι. Το ζήτημα, χωρίς βεβαίως να ξεχνάμε την ιστορία μας, χωρίς να ξεχνάμε τον πολιτισμό μας και όλα τα σχετικά με τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε χώρα. Είναι όμως προφανές ότι η Ευρώπη έχει δύο ταχύτητες. Η μία ταχύτητα είναι των χωρών του Βορρά, που είναι χώρες οι οποίες έχουν ξεφύγει βιομηχανικά, τεχνολογικά και είναι η ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό,τι αφορά τουλάχιστον τον τομέα της βιομηχανίας, οικονομίας κτλ. Και άλλες οι χώρες είναι οι χώρες του Νότου, του Μεσογειακού Νότου, όχι μόνο οι Ευρωπαϊκές, αλλά και απέναντι, οι Αφρικανικές χώρες. Και παράγουν και προβλήματα αυτές. Ακριβώς. Και οι οποίες έχουν και μια σειρά προβλημάτων, τα οποία δυστυχώς έρχονται σε εμάς, γιατί δεν μπορείς να βάλεις πλέγματα έτσι, να χτίσεις τείχη στη θάλασσα. Στη Μεσόγειο δεν γίνεται αυτό. Στη Μεσόγειο δεν γίνεται. Λοιπόν,
Άρα λοιπόν οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια για τη συνεργασία των χωρών της Μεσογείου και αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων που είναι μεγάλα και πολλά και που αν θέλετε δεν είναι ίδια με τα προβλήματα, όχι δεν, είναι πραγματικότητα, δεν είναι ίδια με τα προβλήματα των βόρειων χωρών, είναι θετική. Τα παρακολουθώ με ενδιαφέρον, είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει ξεκινήσει και υπάρχει ένα τέτοιο φόρουμ. Το σημαντικότερο όμως είναι αν υπάρχουν και αποφάσεις και αν προχωρεί η συνεργασία αυτή με την αντιμετώπιση σταδιακά κάποιων προβλημάτων. Είναι κάτι θετικό, οψόμεθα. Θα δούμε την εξέλιξή του. Σας ευχαριστούμε κύριε Καράγκλου, καλή δύναμη και στις δραστηριότητες σας. Να είστε καλά.